σήμερα το πρωί διαπιστώθηκε και από τους πολίτες μας και, από την, και στη συνέχεια και από την υπηρεσία μας. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε με το χώμα, με το θολό νερό τέλος πάντων, που έφερε, που ήρθε μέσω του δικτύου μας και στα σπίτια μας εν τέλει, το νερό που ήρθε, που περιέλαμβανε ίσως ποσότητες χώματος. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της βροχόπτωσης και κυρίως έντονης βροχόπτωσης που προέκυψε σε κάποιες περιοχές και οφείλεται στο γεγονός, κατά κύριο λόγο, ότι αναγκαζόμαστε και χρησιμοποιούμε φυσικά, λόγω των προβλημάτων της, με τη λειψιδρία που υπάρχει τον τελευταίο καιρό, εκτός από τις πηγές μας που κατά βάση για την πόλη μας είναι δύο, μία πηγή είναι από την Πιάνα και άλλη από το Μεθύδριο, το δίκτυο που ιδρεύεται από το δίκτυο του Μεθυδρίου και ενισχύεται από κάποιες γεωτρήσεις. Κάποια από αυτές τις γεωτρήσεις παρουσίασε αυτό το πρόβλημα με το χώμα και με την θολερότητα του νερού, και βέβαια αυτό φάνηκε και μέσα μέσω του δικτύου και στα σπίτια μας. Είχε σχέση με τη βροχόπτωση. Μόλις η υπηρεσία το διαπίστωσε, αμεσότατα καταρχήν έκλεισε τη συγκεκριμένη γεώτρηση να μην φέρει νερό στο δίκτυο, και αμέσως προβήκαμε πρώτον στην εκένωση της κεντρικής δεξαμενής και καθαρισμό αυτής, και ταυτόχρονα και καθαρισμό του δικτύου, το οποίο το κεντρικό δίκτυο, έχουμε κάποιους εκαινοτήρες που μέσω των εκαινοτήρων μπορούμε και καθαρίζουμε το δίκτυο, τόσο ώστε να έχουμε πάλι καθαρό νερό. Και δεν ήταν σε όλη την πόλη. Ήταν περίπου, ας το πούμε, στη μισή πόλη, όπως αναφέρθηκα, ήταν αυτό το τμήμα της πόλης που ιδρεύεται από το δίκτυο του Μεθυδίου. Δεν είχε πρόβλημα η πηγή του Μεθυδίου, όσο κάποια συγκεκριμένη γεώτρηση που καμιά φορά, όταν βρέχει, δεν το κάνει πάντα, μας το παρουσιάζει. Έκλεισε αυτή η γεώτρηση, όπως είπαμε. Τώρα από εκεί και μετά είναι γεγονός, οι άνθρωποι που παίρνουν απευθείας νερό έχουν το πρόβλημα μέχρι να καθαρίσει. Οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν, οι πολίτες μας που χρησιμοποιούν στο σπίτι τους δεξαμενές, ίσως θα πρέπει να περιμένουν λίγο να καθίσει το νερό και μετά θα είναι καθαρό το νερό. Και βέβαια αυτοί που έχουν και χρησιμοποιούν φίλτρα, σίγουρα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Χώμα ήταν, όπως είπαμε, δράσαμε άμεσα. Πρέπει πρώτα να διαπιστώσουμε που είναι το πρόβλημα, αυτό μας ενδιαφέρει πρώτα, και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, και βέβαια μετά, μόλις διαπιστωθεί, βγάζουμε και τις κατάλληλες ανακοινώσεις για να ενημερώνεται και ο κόσμος. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι αναγκαζόμαστε και χρησιμοποιούμε και τις γεωτρήσεις. Γιατί με βάση τα προβλήματα που γνωρίζουμε, με τις χιονοπτώσεις που δεν υπάρχουν, με τις βροχοπτώσεις που όλοι γνωρίζουμε πόσο καιρό έχει να βρέξει, τα αποθέματα σε νερό και είναι πολύ λιγότερα, οι πηγές βγάζουν πολύ λιγότερο νερό. Να φανταστείτε, το Μεθύδριο με το ζόρι μας φέρνει νερό, οπότε αν δεν ενισχύσουμε με κάποιες γεωτρήσεις, και ευτυχώς που υπάρχουν και αυτές οι γεωτρήσεις, όλο αυτό το διάστημα θα είχαμε μείνει από νερό, δηλαδή δεν θα είχε νερό η πόλη μας και τα χωριά μας. Βέβαια γίνεται μεγάλος αγώνας γι' αυτό. Προσπαθούμε και ενημερώνουμε καθημερινά τον κόσμο, και αυτό συνεχίζει να υπάρχει. Ας έβρεξε μια φορά, μια φορά δεν περιμένουμε ότι θα λυθεί και το πρόβλημα, ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ φιδωλοί στην κατανάλωσή μας. Και βέβαια, στον αγώνα αυτό που μέχρι τώρα τα έχουμε καταφέρει, θέλω να ευχαριστήσω και τους πολίτες, γιατί θεωρώ ότι σε ένα μεγάλο βαθμό σε αυτό που τους ζητάμε και το καταλαβαίνουν είναι ότι συμμορφώνονται. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, βέβαια είναι της δικής σας αρμοδιότητας, ο καθαρισμός φρεατίων. Είμαστε έτοιμοι για, αν γίνει κάτι, μια προκλήση πολύ... Ο καθαρισμός φρεατίων γίνεται καθημερινά, και οι υπάλληλοι της ΔΕΙΑΤ αλλά και το αποφρακτικό μηχάνημα, όλο αυτό το διάστημα, καθότι μπήκαμε και στο φθινόπωρο και πάμε προς το χειμώνα, καθημερινά βρίσκονται στους δρόμους και έχουμε πρόγραμμα που γίνεται ο συγκεκριμένος καθαρισμός. Με βάση αυτά που μιλήσαμε και το πρωί και που είδα και εγώ ο ίδιος, που ήταν μια σημαντική βροχόπτωση σήμερα το πρωί, δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, που σημαίνει ότι αυτό που έχουμε ακολουθήσει για τον καθαρισμό των φρεατίων έχει δουλέψει σε σημαντικό βαθμό, δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Βέβαια, και εκεί και εμείς και σαν ΔΕΙΑΤ και η υπηρεσία καθαρισμού, μετά τη βροχή,
είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει ένας νέος έλεγχος, γιατί δεν πάβει να είναι φθινόπωρο, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε και το πτώση των φύλων, έτσι, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο με τη μετακίνηση από τη βροχοπτώση, να μας ξαναφράζουν τουλάχιστον επιφανειακά τα φρεάτια, και εκεί καλό και τους συμπολίτες μας, στα σπίτια τους, στα μαγαζιά τους που είναι απ' έξω, αν βλέπουν ότι υπάρχουν έστω κάποια φυλλαράκια και τώρα μετά τη βροχή, αλλά και γενικότερα που αυτό το διάστημα το φθινόπωρο θα πέφτουν πάνω σχάρα, είναι πολύ απλό να τα καθαρίσουμε, ούτως ώστε να μην φτάνουμε σε μεγαλύτερα προβλήματα, να βουλώνουν πάλι τα φρεάτια που έχουμε καθαρίσει και αντιμετωπίζουμε προβλήματα όταν ξαναρχίσει η βροχόπτωση. Και είναι και ο κόσμος, είναι και σκουπίδια που μπορεί να μας έρθουν. Εντάξει, και τα σκουπίδια, και αυτά τα σκουπίδια είναι σημαντικός παράγοντας. Και εμείς, σαν δημοτική αρχή, νομίζω ότι και το βλέπουν οι πολίτες ότι καθημερινά, και θέλω να ευχαριστήσω και την αντίστοιχη υπηρεσία της καθαριότητας που φροντίζει ούτως ώστε οι δρόμοι στο μέτρο του δυνατού να είναι καθαροί, αλλά και εμείς, σαν πολίτες, και θα πρέπει να προσέχουμε να μην ρυπαίνουμε την πόλη μας. Αλλά όταν βλέπουμε και κάποια σκουπίδια ή φύλλα στα φρεάτια, να τα καθαρίζουμε. Είναι πολύ απλό να το κάνουμε εκείνη τη στιγμή, για να μην έχουμε τα περαιτέρω προβλήματα που βουλώνουν τα φρεάτια και πάμε σε πλημμυρικές καταστάσεις.